Μετά πριν από τη λήξη του ημιχρόνου κερδίζουν τα Λεχενά 24-23. Τριάντα 27 είναι. Θα κάνουμε ρητέρ.
32-27. 32-28. Ήταν επιθετικό φάουλ αυτό. Δεκαπέντε. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα. Πέντε. Πιο δυνατά λίγο. Η ΑΕΛ έπαιξε καλά στο πρώτο και στο τελευταίο πεντάλεπτο, κάνοντας μια δεκάλεπτη κοιλιά ενδιάμεσα. Είναι πολύ άσχημα στη δυστυχία. Είχε 4 στα 9 σουτ. Το δεκάλεπτο το άσχημο. Ναι. Έκανε λάθος άμυνες. Έφαγε καλάθια εύκολα, χωρίς να προσπαθήσει. Κυρίως κάνοντας λάθη με τους ψηλούς που έκαναν τα rebound. Στο τελευταίο πεντάλεπτο βελτιώθηκε πάρα πολύ η επίθεση. Το σκορ πόσο είναι τώρα στη λήξη? Έτσι το σκορ έχει γίνει 34-31, πέρασε μπροστά, ενώ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ήταν από 1 έως 3-5 πόντους πίσω. Μάλιστα. Για το Βασίλη τον Κοντόγιώργο, τι έχετε να πείτε, γιατί η απόδοσή του κυμάνθηκε από άσχημη έως καλή? Ο Βασίλης όταν βελτιώνεται πάντα σε κάνει τον τρελό του Πανιωνίου. Από εδώ πρέπει να πει. Έτσι μπράβο. Λοιπόν, ο Βασίλης όταν βελτιώθηκε πήγαμε πάρα πολύ καλά. Όση ώρα έπαιζε άσχημα, ήταν και χωρίς σκοπό. Δεν έχανε. Ο Γιώργος ο Σμυρνής, τι έχει να πει για το ημίχρονο? Δεν σχόλιο ακόμα. Ευχαριστούμε πολύ. Τι έγινε, ποιος πέσε? Αυτός ο έτσι, ο αλλιώς ο Σταθμάρης. Την αμαλιά δεν τον έβαλε. Τον έβαλε στο Σταθμάρη. Στην απόδοση της ομάδας ήταν η πολύ καλή επιθετική προσφορά του Μακάριου, ο οποίος περνάει τον παίκτη του πολύ γρήγορα, τον βοηθάει πολύ ο Στίβας κάνοντας κρίση, περνάει τον παίκτη του και η σουτάρει ή γυρίζει στον Αντρέα. Ο αμυντικός που φυλάει τον Αντρέα προσαρμόζεται πάνω στο Μακάριο, οπότε ο Αντρέας έχει την ευκαιρία να σουτάρει πολύ εύκολα. Δηλαδή ήταν μια πολύ έξυπνη κίνηση του Λαγογιάννη να βάλει τον Στίβα να σκρινάρει τον playmaker που μαρκάρει τον Μακάριο και από εκεί ξεκινάνε όλη η επιτυχία στην επίθεση. Στην άμυνα ο Αλαμόπουλος τη δίνει πάρα πολύ καλά γιατί έχει σχεδόν εκμηδενήσει τον πιο επικίνδυνο σουτέρ των αντιπάλων, τον νούμερο 7. Στην αρχή υπήρχε ένα πρόβλημα με τα rebound. Τι έγινε και βελτιώθηκε και λύθηκε μάλλον το πρόβλημα αυτό? Νομίζω ήταν καθοριστικές οι φωνές του Λαγογιάννη, ξεκούραση του Ντόγιοργα και είσοδος του Στίβα. Η γνώμη του Τίμου του Σουμπελί ποια είναι για το παιχνίδι? Ο Τίμος κάπου χαζεύει αυτή τη στιγμή. Θα μας πει τη γνώμη του αργότερα. Κερκίδα, ναι. Εντάξει. Πάμε!
άμυνα, τι θα κάνουμε. Παρακαλάμε τώρα. Πάμε. Τριάντα εφτά, τριάντα πέντε. Πόσο είναι τώρα? 38-35. Όλοι. Τρεις πόδι, τέσσερι. Πόσο είναι το σκορ, Αντρέα? 42-42. Gracias.
46-44. Τάκ, τάκ, χαμηλά. Τάκ, χαμηλά. Χριστό. Τάκ, χαμηλά. Έλα, μέρα. Προσπάθεια.